το κόκαλο. Έχει συμβεί ότι είσαστε πολύ καλό ζητήμα. Πάντως υπάρχουν και όνειρα που μας δίνουν εξηγήσει τα οποία είναι σημαδιακά, παιδιά. Α, λοιπόν, καθίστε να δείτε, να βάλετε στο μυαλό σας αν τα έχετε δει αυτά τα όνειρα, σας βγούνε. Δηλαδή, Φερρυπίν, είμαστε εμείς και τα έχουμε με την Εύη. Και βλέπω εγώ ότι η Εύη τρώει ντομάτα και αγγούρι. Μαζί. Το τρώει. Αυτό πάει να πει ότι το ζευγάρι μου, φίλε τηλεθεατή, ταλαντεύεται για απιστία. Τι ταλαντεύεται αφού το τρώει το αγγούρι. Ναι. Είναι δεδομένη η απιστία. Βέβαια, άμα τρώει ντομάτα με αγγούρι, βέβαια ξεκινάει το όνειρο αστραβά. Τα έχουμε, λέει τώρα. Με σένα, Εύη μου. Να το ξεκαθαρίσει, δεν δεχτεί ο Αλέξανδρος. Ξεκινάει το όνειρο από εκεί. Έτσι, λοιπόν, και από εκεί και πέρα βάζει την ντομάτα με το αγγούρι. Έχεις δει εσύ ντομάτα με αγγούρι? Να τρώω. Ονειρό. Ονειρό. Όχι. Όχι. Αλλά αν δω θα ξέρω. Θα ξέρεις. Αν δω σκέτη ντομάτα. Ναι, ναι, ναι. Να μην ανησυχήσω. Θα είναι ένα φλερτ περαστικό ανάμεσά τους. Αλλά άμα φάει τα γκούρι, πάει τελείως. Πάει τελείως. Παιδιά μου, είναι αλλού η γυναίκα. Φυσικά. Αλλά βέβαια έχω τώρα που ήρθαμε και στο αγγούρι, και κάτι πολύ συγκεκριμένο να δεις στον ύπνο σου. Όταν δούμε στον ύπνο μας το μόριο ενός άντρα να είναι μεγάλο, πάει να πει ότι έχουμε, φίλε τηλεθεατή, κάποιο ταλέντο το οποίο δεν το έχουμε ανακαλύψει ακόμα. Κατάλαβες, αν δεις μεγάλο μόριο... Έρχεται το μόριο να σου θυμίσει, να ψαχτείς ότι έχεις ταλέντα, που δεν τα έχεις ανακαλύψει. Γιατί αν δεν τα ανακαλύψεις, να, μπροστά σου θα με βρεις. Και ξέρεις πως το κατάλαβε αυτός ο νεαρός. Ε? Ο νεαρός. Για δείτε πως ανακάλυψα τα ταλέντα. Έχω τόσα ταλέντα επάνω μου. Έχω δει πάρα πολλές φορές στον ύπνο μου μόρια. Πολλά μεγάλα μόρια, δεξιά, αριστερά. Και δεν είσαι από πάνω, έτσι. Και κάθε φορά που έβλεπα το μόριο, ανακάλυπτα κι άλλο ένα ταλέντο παραπάνω. Μάλιστα. Η εμπειρία τον έκανε να μας δώσει την ορμήνια του ονείρου. Τι εφιάλτης, παντού μεγάλα μόρια, παντού, δεξιά, αριστερά. Αφού μπροστά, το βράδυ στον ύπνο, ψούγεται από εδώ μόρια, γίνεται από εκεί. Γι' αυτό κοιμήθηκε έτσι και έκανε δημόσιες σχέσεις. Ποια ήταν σε μια ελληνική ταινία που μια ήταν ιδρωμένη και η Χέλμη και βλέπε όνειρο τσακίσου. Η Χέλμη, ναι, ναι, που έδιωχνε την βουλή. Μεγάλα μόρια. Μεγάλα μόρια πολλά. Στο δρόμο της. Λοιπόν, ο άλλος τώρα έχει δει κάτι απίθανο, παιδιά. Δηλαδή ο καθένας βλέπει μόνο εξωγήινο που δεν είδε. Ναι, είναι τώρα στον ύπνο σου και σου έρχεται αυτό.